Και αφού το δυστύχημα αποτέλεσε ισχυρή αφορμή για προβλήματα όλων των ειδών να έρθουν στη φόρα, μας δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε κάποιο είδους αλλαγή, απλά μιλώντας για τη δικιά μας καθημερινότητα, τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας δυσκολίες. Έχουμε μπει λοιπόν στη διαδικασία να αμφισβητούμε τους πόρους και τις υποδομές που μας δίνουν τα άτομα στην εξουσία και το κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τα λεγόμενά τους και ό,τι μας επιβάλλεται από εκείνους. Γενικά αρέσει πολύ στην κυβέρνηση να μας αποκαλεί το μέλλον της χώρας, ενώ παράλληλα μιλά για το πόσο σημαντική είναι η διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, χωρίς να έχουμε κάποιον να μας δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αναλάβουμε σωστά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας. Φέτος η γενιά μου θα ψηφίσει για πρώτη φορά. Είναι τέλη Μαρτίου και ακόμα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εισαγωγή στο πώς θα είναι η διαδικασία και το τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να πάρουμε μια απόφαση τέτοιου είδους. Με τεράστια βαρύτητα. Για το πώς θα γίνουμε εμείς στο μέλλον. Όσοι δεν πρόλαβαν να γίνουν το μέλλον, λοιπόν, εξαιτίας του δυστυχήματος και κάποιου λάθους αόριστου, το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αγγίξουμε. Η βαρύτητα, πολύ καλώς, έχει πέσει στους εκλειπώντες. Κάποια στιγμή όμως θα γυρίσει σε εμάς, όσους μείναμε πίσω, και θα πρέπει αυτή τη φορά να δοθεί σωστά. Να μας καθοδηγήσουν σωστά, να μας υποστηρίξουν σωστά και να μπορέσουμε να γίνουμε εμείς το μέλλον της χώρας. Αυτά.